Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να υπομένετε και να επιμένετε πάνω στην ειλικρινή προσπάθειά σας, ώστε να αντέχετε τα επερχόμενα και κάθε τι που μέλει να έλθει. Επειδή πλησιάζουν οι μέρες που η Ελλάδα μας θα περάσει μια μεγάλη δοκιμασία, εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός κόμματος, μα κανενός, δεν ψηφίζω κανέναν, διότι γνωρίζω ποιοι είναι πίσω από όλους αυτούς, και επειδή ξέρω ότι δεν αγαπούν την Ελλάδα, δεν συμμετέχω. Εσείς όμως πρέπει να ψηφίσετε και να ψηφίσετε αυτόν ο οποίος θα βλάψει λιγότερο την πατρίδα μας. Μην παρασύρεστε από τις σιρήνες, μην παρασύρεστε από τα λόγια επειδή ξεχάσατε γρήγορα αυτό που συνέβη στην Ελλάδα μας. Μην κοιμόσαστε, διότι τα φαινόμενα απατούν. Βλέπετε πώς προδίδει ο ένας τον άλλον, τα ιδανικά τους, τις ιδέες τους, τα πιστεύω τους, γίνονται ένα, πάνε να εκτελέσουν το σχέδιο της Ιών στη χώρα μας. Μην επαναπαύεστε, δεν πρόκειται να σωθεί η Ελλάδα από δάφτους. Η Ελλάδα θα σωθεί από εσάς, γιατί εσείς είστε η Ελλάδα. Εσάς ξεπουλούν, εσάς σας καπηλεύονται τις ψυχές σας, τις διάνοιές σας, τις ανάγκες σας. Η Ελλάδα και στη δραχμή να πάει, που χίλιες φορές να πάει, όπως είπα και χθες στον Αγγελάτο, δεν είναι η δραχμή προ της εξαγωγής των πετρελαίων και του ρηκτού μας πλούτου. Αυτή τη φορά η Ελλάδα έχει δύναμη. Μπορεί να θρέψει το λαό της και να ζήσουν όλοι οι Έλληνες βασιλικά. Το πρόβλημα δεν είναι να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Και εφόσον θα ευημερούμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και οι Σαουδάραβες δεν είναι κάτοικοι της Ευρώπης και όμως πάνε παντού. Στα Εμιράτα, στο Κατάρ, παντού. Δηλαδή εμείς που είμαστε Έλληνες, που εμείς τους δανείσαμε το αξίωμα Ευρωπαίος. Αυτοί δεν είναι Ευρωπαίοι, διότι η Ευρώπη γεννιέται και υπάρχει εδώ. Εμείς πηγαίνουμε εκεί και τους κάνουμε, τους βαπτίζουμε Ευρωπαίους. Αυτοί από πού ως πού, αυτοί είναι Ούνοι, Γότιθοι, βάρβαροι, ανθρωποφάγοι. Θυμάμαι όταν ο Πειθέας ο Μασαλιώτης περιέγραφε τους Γαλάτες και πήγαινε και στη Σκωτία, την ονόμασε Σκωτία, διότι όταν πλησίαζαν εκεί τα πάντα ήταν σκοτεινά λόγω της ομίχλης, και την ονόμασα Σκότος, το Σκότος Σκωτία. Έβλεπε τους Γαλάτες και έλεγε: καλοκαιρινές κατοικίες τα δέντρα, χειμερινές κατοικίες οι σπηλιές, που μοίραζαν τη σπηλιά με την αρκούδα επειδή δεν μπαίνε σε νάρκη. Και όταν πεινούσαν το δυστυχισμένο ζώο, το σκότωναν στο ύπνο και το έτρωγαν. Δεν τους πλησίαζες. Αν ήταν χορτάτη, μπορούσες να τους πλησιάσεις. Εάν όχι, κινδύνευες να σε φάνε. Ποιοι? Οι Ευρωπαίοι. Οι Γαλάτες. Λεγκόλ. Οι Γάλλοι. Οι οποίοι, τέλος πάντων, αυτοί και οι Γερμανοί νομίζουν ότι μπορούν να ελέγξουν την Ελλάδα, το πνεύμα. Εμείς τους πήγαμε τα πάντα. Είναι ασεβέστεροι όλων, εκτός μερικών εξαιρέσεων βέβαια. Αυτοί λοιπόν
μέσα από την ευγενική αδελφότητα της Σιών που διέπεται από αγάπη για τον άνθρωπο, χρησιμοποιούν με την αχαριστία τους τον τρόπο να βυθίσουν την Ελλάδα στο τέλμα της ανέχειας, της κακομοιριάς. Δεν θα το καταφέρουν, γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν με το πνεύμα. Γι' αυτό σας λέγω να ψηφίσετε τουλάχιστον. Μην πάει χαμένος, χαμένη ψήφος. Ψηφίστε αυτόν που θα κάνει λιγότερο κακό στην Ελλάδα, γιατί μετά έχουμε άλλες εξελίξεις. Όλα είναι τεχνητά. Να αναμένετε και να προετοιμάζεστε για διάφορα δεινά που μέλουν να έρθουν στη χώρα μας, αλλά που δεν θα κρατήσουν πολύ. Ο ελληνικός στρατός πάλι θα τριαμβεύσει και θα σώσει την Ελλάδα από τους μυαρούς. Αλλά μην επαναπάβεστε, φίλοι μου, γιατί ο σκοπός που εγώ μιλώ αφορά πρώτα την ψυχή σας και μετά τη ζωή σας. Διότι η ζωή του καθενός μπορεί να αφαιρεθεί για τον α ή β λόγο. Η ψυχή όμως δεν πρέπει να χαθεί για τίποτα. Όλο αυτό το σχέδιο της δίθεν κρίσεως είναι να φέρουν την αναμπουμπούλα, ότι δίθεν θα βάλουν μία τάξη στα πράγματα, θα ισορροπήσουν, και πάνω απ' όλα η εφορία. Πώς θα ελέγξουν την εφορία? Με τις κάρτες 666. Κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει από αυτό το σύστημα. Κανένας δεν θα μπορεί να φύγει και να πάει μια εκδρομή έξω από τις πόλεις, διότι τα χρήματα θα αφαιρεθούν, τα cash θα αφαιρεθούν, και θα υπάρχουν οι μονάδες αργότερα, μόνον μονάδες, θα αντικατασταθούν από μονάδες. Έτσι, για να πας και θα έχεις περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης, διότι δηλαδή η αγορά σου θα είναι περιορισμένη. Τα πάντα θα παρακολουθούνται. Θα θες να πας μια εκδρομή και δεν μπορείς να λείψεις όσο καιρό θα ήθελες, γιατί εκεί κοντά μπορεί να μην υπάρχει μηχάνημα τέτοιο ειδικό ελέγχου. Και δεν θα υπάρχει, διότι και αυτό είναι σκόπιμο, να σε κάνουν να μην απομακρύνεσαι από τις πόλεις πάνω από μία ή δύο ημέρες, να αναγκάζεσαι να γυρίζεις πίσω για τις συναλλαγές σου. Μέσα στο σχέδιο και αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Και αυτά ακόμα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτά που έπονται. Έτσι θα είναι ο άνθρωπος ένα κατοικίδιο των πόλεων που δεν θα μπορεί να ξεφεύγει, θα ελέγχεται, και τα γνωστά που στην πορεία θα λέμε. Εμένα ο σκοπός μου δεν είναι να σωθεί η ζωή σας. Αυτό έγκυται στο προσωπικό χρέος και στην ημαρμένη του κάθε ανθρώπου ιδιαίτερα. Όσο παράξενο και να σας φαίνεται, εμένα ο σκοπός μου είναι να σας γνωστοποιήσω τις πληροφορίες της πρέπουσης, να σας ενημερώνω, γιατί μπορώ με τιμή και καμάρι να το πω, ότι είμαι ο μοναδικός και ο πρώτος που είχα αρχίσει να μιλώ ανοιχτά έτσι σε τηλεόραση, όταν δεν υπήρχε κανένας.
Μα κανένας. Κανένας δεν είχε το θάρρος να βγει και να μιλήσει κατά των σιωνιστών, κατά του ιερατείου, του πλανεμένου ιερατείου, του ιερατείου που έχει πουλήσει τον Χριστό και κοιτάζει τα χρήματα, κοιτάζει τις Μερσεντές, κοιτάζει την κοιλιά του και το σβέρκο του να παχαίνει. Όταν λοιπόν αυτά τα έλεγα και ως σημεία των καιρών για την αποστασία του ιερατείου, ήμουν και είμαι για αυτούς ο αιρετικός. Είμαι το μαύρο πρόβατο. Αλλά τους είχα πει, μην ξεχνάτε ότι και ένα μαύρο πρόβατο βγάζει άσπρο γάλα. Δεν επηρεάζεται το γάλα από την προβιά του, αν είναι μαύρο, όπως το με έλεγαν αυτοί. Διότι τα λόγια μου και αυτά που έλεγα από τότε και συνεχίζω να λέω, ενώ τότε με κοροϊδεύαν και ήμουν ο γραφικός, τώρα βεβαιώνουμε. Γι' αυτό και σας λέγω, όταν τότε μιλούσα για το ΕΚΑΜ, για το σχέδιο ΣΕΤΗ και για τόσα άλλα και ανέλια πράγματα, συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα, γιατί ο σκοπός μου είναι εσείς με τις πληροφορίες που σας δίνω να λάβετε υπόψη και να φροντίσετε ανάλογα τους εαυτούς σας και την πορεία σας από εδώ και πέρα. Θα δοθούν και οδηγίες επιβίωσης για τους καιρούς εκείνους και για τα βουνά, όπως γράφει η Αποκάλυψη. Θα δοθούν. Εγώ δεν πρόκειται να σας αφήσω απληροφόρητους με οποιοδήποτε τίμημα. Είναι σκοπός ύπαρξης, ζωής. Είναι σκοπός λατρείας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μέσα από εσάς, τον Κύριό μου υπηρετώ. Δεν είναι στους ναούς και στις πέτρες ο Θεός. Ο Θεός είναι αληθινός και είναι ζωή. Και δεν βρίσκεται στην άψυχη ύλη. Βρίσκεται μέσα στη ζωντανή παρουσία του Πνεύματος. Και η ζωντανή παρουσία είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμφυσίσει μέσα του Πνεύμα Άγιο. Εγώ αυτό υπηρετώ, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχετε εσείς στο σημείο της καρδιάς, αλλά δεν το ξέρετε. Και σας πληροφορώ και σας λέγω, μην πτωίστε με αυτά που βλέπετε. Ας πεινάσουμε, ας γονατίσουμε, να μην πέσουμε. Ίσως είναι και μία, όχι ίσως, για αυτούς που κατέχουν αυτά που λέω και πληροφορώ, ίσως είναι και μία δοκιμαστική άσκηση. Η ψυχολογική κατάσταση αυτή της απόγνωσης του ήθους και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων, ώστε όταν θα έρθουν τα χειρότερα να έχετε περάσει ήδη την πρώτη δοκιμασία αυτή της ευτέλειας, του μίσους και της κακίας όλων των λαών, εκτός εξαιρέσεων ανθρώπων, προς το πνεύμα των Ελλήνων. Και βλέπετε ότι μέσα στην Ελλάδα οι ίδιοι εντός εισαγωγικών Έλληνες βλάπτουν τους Έλληνες, βλάπτουν την ίδια την πατρίδα τους. Είναι οι αποστάτες. Είναι αυτοί που δεν πιστεύουν σε Χριστό, σε Θεό. Τι περιμένετε όταν δεν πιστεύουν σε Θεό? Να πιστέψουν σε ποιον? Σε εσάς. Είναι η άκρος εγωιστική συμπεριφορά του διαβόλου. Η απόρριψη του Θεού, του Δημιουργού του Ιδίου, που αυτός τους έφτιαξε. Βλασφημούν κατά του Πνεύματος του Αγίου που τους επίησε. Που τους επίησε. Και πάνε να δείξουν ότι σέβονται εσάς, την προσωπικότητά σας, το ανθρώπινο
στοιχείο το ανθρώπινο σύστημα, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιοι αυτοί που δεν σέβονται και βλασφημούν τον τρόπο της αρνήσεώς τους, το Θεό τον ίδιο και την παρουσία του Θεού επί της γης ως φυσικό άτομο Ιησούς Χριστός. Βλασφημούν τη Σταύρωση. Δείτε τι έγινε στη Ρωσία. Δείτε ποιοι δημιούργησαν τον κομμουνισμό. Οι σιωνιστές. Γιατί? Για να χτυπηθεί ο Χριστός μέσα από τους πιστούς. Να θανατώνονται οι χριστιανοί τότε. Πόσες χιλιάδες δεν σκότωσαν επειδή ήσαν χριστιανοί. Έκλεισαν οι εκκλησίες, κυνηγητά. Γιατί? Αφού πριν ήσαν χριστιανοί οι Ρώσοι. Πώς άλλαξαν έτσι? Τι τους άλλαξε? Η πλήση εγκεφάλου του διαβόλου, του Λένιν, του Μάρξ, του Στάλιν. Τα χρήματα, οι βαγονιές, χρυσές λίρες που ταξίδευαν στη Ρωσία. Γιατί με αυτό εξαγόραζαν συνειδήσεις. Με αυτό συμβιβάζονταν όλοι οι άνθρωποι εκεί. Αυτό λοιπόν κάνουν και τώρα. Πάνε να εξαγοράσουν την πίστη σας με το χρήμα και τη δίθεν ανάγκη. Και ο Χριστός αποκαλύπτει στους Έλληνες τον πλούτο στο υπέδαφος που υπάρχει, ώστε να δυναμώσουν. Αλλά οι προδότες και οι συκοφάντες και οι ρουφιάνοι του Θεού και της Ελλάδος που υπηρετούν τέλεια το διάβολο και τη Σιών μέσα από τις αδερφότητες, τις τεκτονικές και όλα τα συναφή, αυτοί πουλούν εσάς τους Έλληνες χρησιμοποιώντας την ανοησία της κομμουνιστικής ιδέας, οι οποίοι δεν δέχονται Χριστό. Πού? Γιατί το 21 υπήρχε ομοψυχία και δεν υπήρχε καμία άρνηση του Χριστού και του Θεού των Ελλήνων, παρά με την εμφάνιση του Μάρξ και του Στάλιν και του Λένιν. Αρχίζει να αλλάζει. Δήθεν ενδιαφέρονται για την αγάπη του φτωχού Έλληνα, του μεροκαματιάρη, του. Αυτές οι χλιαρές εμετικές δικαιολογίες που μπορεί κάλλιστα η Ελλάδα να θρέψει τον οποιονδήποτε Έλληνα, αρκεί να υπάρξει Έλλην ηγέτης που να αγαπάει τον στρατιώτη, τον Έλληνα, τη χώρα του και το Θεό του, όπως ο Αλέξανδρος. Αυτός που στη Γεδροσία έρημο του δώσανε πιει λίγο νερό και ενώ πέθαναν χιλιάδες από τη δίψα, μάζεψαν λίγο νερό και έδωσαν του Αλέξανδρου, και ο Αλέξανδρος στην πιο καταραμένη έρημο του πλανήτη χύνει το νερό ώστε να υποφέρει μαζί τους. Και κοιτάξτε τα μούτρα τους. Θα το έκανε αυτό ο Βενιζέλος, ο Πάγκαλος, ο Μητσοτάκης, η Ντόρα, ο Τσίπρας? Ποιος? Παπαρίγα? Για σκεφτείτε ένα Λεωνίδα στρατηγό που έχουμε τόσο στην Ελλάδα, στον ελληνικό στρατό. Για φανταστείτε να του έλεγε ο Ξέρξης, να τον έπιανε αιχμάλωτο και να του ζήταγε τη γυναίκα του και να την πήγαινε. Έτσι θέλουν να κάνουν τις Ελληνίδες. Να τους φύγει η μεγαλειότητα της γενναιότητος, της καταγωγής τους, της ελληνικής καταγωγής των, και να καταντήσουν δούλες. Γι' αυτό κρατηθείτε οι γυναίκες. Καμία γυναίκα στον πλανήτη δεν σας φτάνει. Καμία γυναίκα στον πλανήτη δεν έχει ζάλογο. Καμία γυναίκα στον πλανήτη δεν έχει σπάρτη. Για τόσα άλλα. Κρατηθείτε. Αυτό ζητούν αυτοί οι δόλοι. Δεν υπάρχει ηγέτης ακόμα. Και θα μας φέρουν και ξενόφερτο. Σε λίγο θα φέρουν και το βασιλιά. Όχι το δικό μας, τον δικό τους. Γιατί η βασιλεία στην Ελλάδα τελειώνει 29 Μαΐου
1453, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ουδής έτερος. Αυτά σας τα λέγω για να μην σας ξεγελάν με φανφάρες και υποσχέσεις και λόγια. Κρατηθείτε σαν τον Οδυσσέα, δεμένοι στο κατάρτι. Ακούστε τι λένε. Όμως, κρατήστε τα δεσμά σας στο κατάρτι. Μην παρασυρθείτε και φύγετε στις ειρήνες, πιστεύοντας ότι θα κάνουν αυτά που λένε. Το σχέδιο του διαβόλου είναι το ψέμα, η κολακία και η απάτη. Μην πιστεύετε. Δυναμώστε. Εστέ κρατεί και κινηθείτε ανάλογα, γιατί στα χέρια σας βρίσκεται ή έστω για λίγο η ευημερία της Ελλάδος, μέχρι να φέρουν το μεγάλο τους αφεντικό, το μεγάλο αδερφό, το σωτήρα της οικουμένης, τον αντί του Χριστού διάβολο. Έτοιμα είναι όλα. Έτοιμα είναι και κρατηθείτε, γιατί σε λίγο στις εκκλησίες θα πάψει να ισχύει η ιερότητα της Θείας Ευχαριστίας. Κοινωνήστε. Το πνεύμα θα στερήσει από τους ανθρώπους, τους φραγισμένους, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ενωθούν οι εκκλησίες, θα πάψουν τα μυστήρια, θα λυωθούν. Θα είναι η βλασφημία του ανθρώπου προς το Θεό ανοιχτά, διότι ανοιχτά θα γίνονται οι λειτουργίες, οι ναοί θα είναι ανοιχτοί. Γι' αυτό ας έχετε συμμετοχή στα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας, για να πάρετε τις αντοχές σας, ώστε όπως κάνει ένας δίτης, παίρνει πολύ οξυγόνο πριν κάνει μία βουτιά να φτάσει απέναντι και κρατάει το οξυγόνο μέσα του, κοινωνάτε για να κρατήσετε περισσότερη θεία ουσία μέσα σας, ώστε να αντέξετε τα επερχόμενα με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Μου ζήτησε 2-3 άτομα μου ζήτησαν να αναφερθώ σε κάτι που είχα πει σε προηγούμενη συζήτησή μας. Είχα πει ότι με είχε ρωτήσει κάποιος αν αυτοί που έχουν φύγει έχουν κοιμηθεί και οι άλλοι που έχουν απομείνει πώς θα κριθούν εκείνοι, δεν θα κριθούν, δεν θα περάσουν αυτή τη δοκιμασία. Και είχα απαντήσει με κάτι το οποίο απέφευγα πάρα πολλά χρόνια, να φύγω, γιατί ο σκοπός μου εμένα δεν είναι να σας πω για την επανενσάρκωση της ψυχής και τους κύκλους που κάνει στη ζωή, διότι αυτά τα θεωρούν αιρετικά. Όμως όταν τους ρωτήσετε θα σας πούνε αηδίες σαν απάντηση. Όταν τους ρωτήσετε και τους πείτε, ένα παιδάκι που γεννιέται και πεθαίνει 5 χρονών, μη γέννητο, και εγώ μένω 85-90, με ποια λογική και δικαιοσύνη θα με κρίνει εμένα ο Θεός, εάν μία φορά μόνο εμφανιζόμαστε εδώ κάτω και το παιδάκι 5 χρονών ούτε καν πρόλαβε να κάνει την παραμικρή ελανθασμένη κίνηση, σκέψη, ας το πούμε αμαρτία εντός εισαγωγικών, το παίρνει και εμένα με αφήνει και ζω 90 χρόνια, κάνω τα 1000 μύρια και περιμένω να μας δικάσει ίσα. Πώς? Γιατί? Δεν λέει, κύριε, μέχρι 100 χρόνια είστε όλοι και ό,τι καταφέρετε. Αν είναι μία φορά. Πώς μου ζητάει εμένα στην Καινή Διαθήκη μέσα ο Ιησούς? Γίνεται τέλη όπως ο Πατέρας στον ουρανό είναι τέλειος.
πότε εγώ θα τελειωθώ. Πότε. Και γιατί ένα παιδάκι να γεννιέται χολό, τυφλό, βουβό, με αρρώστιες, και ένα άλλο να γεννιέται άρτιο, υγιέστατο, σοφό. Πολλά που αποφεύγουν να πούν, διότι δεν κατέχουν αυτήν την γνώση, την οποία την κατέχουν στον πλανήτη 5 με 10 άτομα. Πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες μιλούν για μετενσάρκωση. Εγώ δεν μιλώ για μετενσάρκωση. Εγώ μιλάω για επανενσάρκωση. Ούτε για μετεμψύχωση. Διότι ο όρος μετεμψύχωση είναι να φύγει η ψυχή από εδώ και να πάει κάπου αλλού σε κάποιον άλλον. Δεν ισχύουν αυτά πράγματα. Έχει παραφθαρεί αυτή η γνώση, η αρχαία ελληνική σοφία, μέσα από τις χιλιάδες των χιλιάδων ετών που εδιδάχθηκαν οι Ασιάτες και οι Ινδοί, μέσα από τη γνώση και τη σοφία των Ελλήνων που ταξίδεψε εκεί κάτω με το Διόνυσο το Ζαγραία. Έχει παραφθαρεί και πηγαίνουν οι Έλληνες στην Ινδία να λάβουν φώτιση από τους Ινδούς γκουρού και από τους Αβατάρ και τους λένε τις αηδίες, τις αηδίες. Φεύγει η ψυχή και γίνεται ζώο, γίνεται φίδι. Οι άνθρωποι δεν έχουν γονίδιο τέτοιο αναλύσεως των ενιών, συμπαντικών ενιών. Λένε παπαγαλία, γνώση που την έχουν ακούσει από τους άλλους δασκάλους. Αυτή όμως η γνώση προέρχεται από εδώ. Από εδώ. Πριν την Ατλαντίδα, ακόμα καταστραφεί, η χώρα εδώ ονομάζεται Αιγιής και οι κάτοικοι Δραβίδες. Φύλλα Δραβίδων έφυγαν πριν ακόμα γίνει η ανακατάταξη με την Ατλαντίδα και πήγαν προς την Ινδία. Εκεί συναντήθηκαν με φυλές νεγρίτος, σκούρες. Γι' αυτό και βλέπετε και τα αντισήματά τους, ονομασίες στα σανσκριτικά που είναι αρχαία ελληνικά. Είναι, η βάση τους είναι αρχαία ελληνική, τα σανσκριτικά. Με αποδείξεις αυτά. Καθηγητές πανεπιστημίων της Βομβάης, οι γλωσσολόγοι, αποδεδειγμένοι ότι τα σανσκριτικά είναι, προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Αν τα σανσκριτικά είναι χιλιάδων ετών γλώσσα, για φανταστείτε η ελληνική πόσων εκατομμυρίων ετών υπάρχει. Και όπως γράφω στο βιβλίο μου το κόκκινο, ότι η γλώσσα των Ελλήνων δεν είναι αποτέλεσμα προόδου και εξελίξεως. Είναι δοσμένη και από τον Ερμή και από τον Προμηθέα έτοιμη, διότι είναι συμπαντικός κώδικας. Βέβαια κάποιοι ξυνίζουν τα μούτρα τους όταν ακούν κάτι τέτοια. Είναι φοινικικά. Εμείς λοιπόν τους πήγαμε κάτω αυτή τη γνώση. Και ο Διόνυσος σαν Υιός του Διός ονομάζεται η περιοχή από τον Ίνης με δύο νη Ιώτα και Δίας, που πάει να πει Υιός του Δία. Ινδία. Όλα τα ονόματα ελληνικά, Ασία, τα πάντα ελληνικά. Ποιος τους δίδαξε λοιπόν τη γνώση, τον Κρίσνα που λένε. Το νι είναι μετά από το μη στο αλφάβητό μας. Κρίσνα είναι κρίσμα, χρίσμα, Χριστός, χρίσμα. Διά ο πατάρ, ο πατέρας Δίας. Τέο Κάλι, η θεά του Κάλους. Τρέχουν στις Ινδίες και στην Ανατολή να λάβουν φώτιση και να γίνουν διορατικοί και να ανοίξουν τα κέντρα τους.
και πάνε εδώ και ξεχνάνε την καταγωγή τους, ότι αν ήταν να λάβουν αυτή τη γνώση θα γεννιόντουσαν εκεί. Για να γεννηθούν Έλληνες και Ελληνίδες, δεν σέβονται το σχέδιο του Θεού που γεννιόνται εδώ και τρέχουν γιατί τους αρέσουν τα ξενόφερτα, τα χρώματα, η ασυδοσία, αυτό το απλό που συναντά στην Ινδία, που αυτή είναι λόγω της δυστυχίας τους που είναι έτσι. Και τρέχουν να λάβουν τη φώτιση προσβάλλοντας το σχέδιο του Θεού και ανοίγοντας χρέη στην ημαρμένη, και δεν κάθονται στο σχολείο που τους έστειλε η Θεία Οικονομία του Πνεύματος του Αγίου να μάθουν, παραφύγουν το σχολείο τους και πάνε σε άλλα σχολεία που δεν έχουν καμία σχέση από εκεί. Καμία σχέση. Οι εξετάσεις θα είναι μέσα από τη σχολή που εγγράφηκες. Και η σχολή που γράφηκες είναι η Ελλάδα. Σε αυτή γεννήθηκες. Μέσα από αυτή πρέπει να λάβεις ό,τι να λάβεις. Το να ταξιδέψεις, να πας παντού, δεν σε εμποδίζει κανένας. Το να πιστεύεις όμως αλλοιωμένη γνώση, την ελληνική, να την παίρνεις από αλλού, μέσα από τα δικά τους ιδεώδη, μέσα από τις δικές τους, τα δικά τους ήθη και έθιμα, και να μου ντύνεσαι και εσύ και να μου φέρεσαι σαν και αυτούς και να τρως τα ίδια, δηλαδή ένας πίθηκος. Έχεις υποβιβάσει την ταυτότητά σου, τη θεοφόρα Έλλην, Ελληνής, ως σε πίθηκο. Και μιμείσαι και αρχίζεις και λες Om Mani Padme Hum, Om Mani, Om Rama Ra, Om Hai και λοιπά και λοιπά, αγνοώντας τι εννοεί. Διότι όταν λες τη λέξη, τον ήχο, δονείται όλο σου το σύστημα, το κυταρικό. Να την πεις στη γλώσσα σου. Αυτός στη δική του. Αρχίζεις και λες το Om Mani Padme Hum και θα τρέμει η γη. Και λες αερολογίες. Κολακεύεσαι, σε τυφλώνει ο διάβολος. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό του. Να σε βγάλει από το σωστό δρόμο. Να σε βγάλει από το φως, ανόητε. Και να γυρίσεις πίσω εδώ και να μου ανοίγεις άστραμ, να μου ανοίγεις αδελφότητες, να φοράτε τα σάρι, να τρώτε κάρι. Καλά όλα αυτά, μια χαρά είναι. Εγώ συμφωνώ με αυτά. Τι δουλειά έχει η πνευματική όμως καθοδήγηση λανθασμένα στους Έλληνες, στους άλλους Έλληνες, τι φταίνει οι άλλοι. Αλλά βέβαια, αφού δεν υπάρχουν τα γη, δεν υπάρχει στο ιερατείο αγάπη στον Έλληνα άνθρωπο, μπαίνουν μέσα οι λύκοι με ενδύματα προβάτου και αρχίζουν και κλέβουν την πίμνη. Διότι δεν είναι άξιοι. Είναι υπάλληλοι. Είναι μισθωτοί. Ο Παναγιώτης όμως δεν είναι μισθωτός. Ο Παναγιώτης αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, αγαπάει το Θεό του μέσα από σας. Και με ό,τι έχω περάσει, όση λάσπη μου έχουν ρίξει, όσο και να με συκοφαντήσουν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μέχρι κάποια ημερομηνία μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Μα ό,τι θέλουν. Μετά από κάποια ημερομηνία, τότε θα τα πούμε. Ας έρθουμε στο θέμα λοιπόν της Αποκαλύψεως. Γιατί και πώς να κριθούμε εμείς που θα είμαστε στη γη, να δοκιμαστούμε με το χάραγμα και κάποιοι που έχουν φύγει να την κλειτώσουν. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό. Αλλά δεν είναι και έτσι. Εδώ λοιπόν θα έρθω να θίξω τη λεπτομέρεια. Για εμάς τους ανθρώπους, κάποιος που φεύγει από αυτόν τον κόσμο θεωρείται νεκρός, πεθαμένος.
προς το Θεό και την ιεραρχία. Όχι. Διότι εμείς θεωρούμε νεκρό κάποιον επειδή βλέπουμε το σώμα του να παγώνει και να ακολουθεί έναν άλλο νόμο της αποσύνθεσης μέσω της ακινησίας. Όμως και τα κύτταρα δεν πεθαίνουν γιατί μετουσιώνονται. Τίποτα δεν πεθαίνει. Όμως εμείς θεωρούμε ότι πεθαμένος είναι κάποιος που ενώ πρώτα εκκινήτο, αισθανόταν, χαιρόταν, γέλαγε, μπήκε σε μία πλήρη ακινησία, πάγωσε και θάβεται. Και λέμε, πάει, πέθανε. Εμείς όμως απομένουμε εδώ, το 97% των ανθρώπων αγνοεί την επαναφορά στον χώρο των τριών διαστάσεων, γιατί δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι είναι το μυστήριο της γέννησης και τι είναι το μυστήριο του θανάτου. Είναι μέγιστα μυστήρια που όποιος τα γνωρίσει πάβει να σκέπτεται θάνατο και πράγματα και κοιτάει πώς περισσότερο να χρησιμοποιήσει το χρόνο του εδώ κάτω ώστε να βγάλει εις πέρας, να καταγράψει περισσότερα θετικά, να μάθει περισσότερα πράγματα, να αφυπνίσει από μέσα του εντολές και κώδικες των κυταρικών μνημών ώστε να τις χρησιμοποιήσει για όταν θα φύγει. Αγνώντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, μπαίνει σε μία κατάσταση πνευματικού τέλματος, δεν γνωρίζει πώς, σου λέει «Α, θα ξαναγυρίσω πίσω και η μάνα μου, η προηγούμενη και εκείνο το άλλο». Και... αυτά τα κάνουν του ιερατείου που σε μπερδεύουν λέγοντάς σου αυτά που θέλουν να σου πούν για να μην μπορέσεις να βρεις άκρη και να σε μπερδέψουν. Όμως ο Θεός Χριστός Ιησούς βάζει κάποιους κώδικες που δεν τις προσέχετε. Αναστάσεις. Ανά. Ξανά. Ανάληψεις. Ανάληψεις. Πέρασε η μέρα της αναλήψεως και κανένας σας δεν κατάλαβε και δεν γνωρίζει ότι η λέξη είναι κώδικας και σου φανερώνει κατάσταση. Ανάληψεις. Ξανά παίρνω. Ξανά παίρνει τι? Την πρώτη του θέση. Από εκεί που ήρθε. Ανάληψεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως γνωρίζω, λέει, τους κόπους σου, τον πόνο σου και την ταλαιπωρία σου και ότι μ' αγαπάς που ανέχεις όλα αυτά. Όμως έχω για σένα αυτό. Θυμήσου τον πρώτο σου, τον Νίκο, από πού έπεσες και μετανόησε ώστε να μην πάθεις τα των Νικολαϊτών. Μετανόησε. Σου γνωστοποιεί λοιπόν ότι είσαι εδώ από κάποια πτώση και σου γνωστοποιεί ότι θα αναλυφθείς, θα ξαναπαρθείς να πας εκεί που ήσουν. Πολλοί από εσάς λένε όταν ακούνε κάτι προς εντυπωσιασμό, πω πω, έπεσα από τα σύννεφα. Καλά, γιατί όλοι οι άνθρωποι λένε αυτόν τον όρο, έπεσα από τα σύννεφα?
πότε ήσουν στα σύννεφα και πώς έπεσες από τα σύννεφα. Είδατε τι κρύβεται σε λέξεις που λέμε καθημερινώς, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες. Και λες, έλα μωρέ, να ξέρεις, για να δείξω ότι είναι πόσο πολύ εντυπωσιάστηκα, το ξαφνιασμά μου. Καλά, γιατί λες, έπεσα από τα σύννεφα. Επαναλαμβάνεις την πρώτη σου πτώση που είναι γεγραμμένη στα κύτταρα των γονιδίων Εσαΐ μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Και λες αλήθειες υποσυνείδητες χωρίς να έχει συνειδητότητα επί του υποσυνειδήτου, λες, εκφράζεσαι με αληθινούς όρους. Έπεσα από τα σύννεφα και σου λέω, πότε ήσουν στα σύννεφα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Πώς έπεσα από τα σύννεφα? Γιατί δεν λες, πέφτω από το δέντρο. Να πούμε, εντάξει, άνθρωπος είναι. Κάποια φορά όλοι οι άνθρωποι πέφτουν από ένα δέντρο, από τα σύννεφα. Και πώς στεκόσουν εκεί που έπεσες? Και γιατί έπεσες? Τι πάτησες? Ποιο ήταν το λάθος σου? Ανάληψης λοιπόν είναι η δεύτερη κατάσταση που οι άνθρωποι που δεν θα σφραγιστούν θα αναλυφθούν. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο στην Αποκάλυψη, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας θα αρπάζεται. Δύο θα κοιμούνται στο κρεβάτι, ο ένας θα αρπάζεται. Βλέπουμε αρπαγή, η οποία έχει το χαρακτήρα της αναλήψεως. Λέει στον ο Παύλος Θεσσαλονικής, δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όσοι έχουν φύγει εν Χριστώ και όσοι έχουμε απομείνει, τα σώματά μας θα κατέβουν νεφέλες και θα τα πάρουν, όπως ακριβώς με τον Ιησού. Νεφέλη παρουσιάζεται στο όρος των ελαιών. Και θα μας πάρουν να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα, και εκεί θα δούμε πρώτα τους αγαπημένους μας που έφυγαν, που είχαν πεθάνει, και μετά θα τους δούμε νέους, ζωντανούς, και μετά θα κοιτάξουμε τα σώματά μας και θα δούμε ότι έχουν μεταλλαχθεί. Και είναι νέα, αθάνατα, άφθαρτα, όμορφα. Τι είναι οι νεφέλες λοιπόν, και γιατί στον αέρα? Και να μας πει στον αέρα, πάει να πει ότι θα είμαστε μέσα στην ατμόσφαιρα την γήινη, όπου υπάρχει οξυγόνο, υπάρχει αέρας. Λεπτομέρειες που δεν αναλύεται. Εγώ ερευνώ και με τη χάρη του Χριστού σας γνωστοποιώ αυτές τις λεπτομέρειες, ώστε να δυναμώνει η πίστη σας περισσότερο, αποκαλύπτοντας αλήθειες. Στις φιάλες που ανοίγει ο άγγελος, λέει ο Θεός, σας πηγαίνω από το ένα στο άλλο, μην θανατώσετε, μην βλάψετε ακόμα τους ανθρώπους, έως ότου σφραγίσω τους δικούς μου. Προσέξτε λεπτομέρεια, αγαπητοί μου αδελφοί Έλληνες και Ελληνίδες. Έως ότου σφραγίσω τους δικούς μου, λέει στον άγγελο.
Ποιοι είναι οι δικοί του που θα σφραγίσει, αγαπητοί μου? Είναι τα νεογέννητα που θα έρθουν στη ζωή εδώ κάτω, στον κόσμο των τριών διαστάσεων, και που θα βαπτιστούν και θα λάβουν το χρίσμα της δωρεάς σφραγίδος Πνεύματος Αγίου στο μέτωπο με το μύρο. Εως ότου σφραγίσω τους δικούς μου, αυτοί που πρόκειται να κατέβουν μέσω της γέννησης. Οι δικοί του λοιπόν είναι αυτοί που για εμάς έχουν φύγει, συγγενείς μας, αγαπητοί, αλλά θα επιστρέψουν και θα είναι μωρά, βρέφη. Και εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη για αυτά και θα βαπτιστούν. Και κανένας δεν θα ξέρει ποιος είναι ποιος, διότι αυτό είναι θέμα Θεού, δεν είναι θέμα ανθρώπου. Αν μην μπούμε πιο βαθιά, γιατί θα αρχίσουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Όταν όλοι ως προς εμάς πεθαμένοι, ως προς το Θεό ζώντες, κατέβουν στην γη μέσω γεννήσεως, θα πάψουν οι γεννήσεις των ανθρώπων. Δεν θα γεννούν πια. Γιατί όλος ο αριθμός πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου στη σφαίρα έχει προνοηθεί, προϋποθεί και προετοιμαστεί. Δεν είμαστε τυχαία. Υπάρχει αριθμός ατόμων που πριν φτιαχτεί η γη γνωρίζει ο Κύριος το δυναμικό και ανάλογα ποιεί άνθρωπο και δίνει την εντολή του πολλαπλασιασμού. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Όταν σταματήσει θα πρέπει εμείς στη θέση αυτών να δοκιμαστούμε και να μην επιτρέψουμε στο νεογέννητο να λάβει το σφράγισμα στο μέτωπο, διότι τώρα στο Κογκρέσο στην Αμερική έχει βγει νόμος κάθε νεογέννητο να σφραγίζεται στο μέτωπο δήθεν για ασφάλεια. Στο μέτωπο τα νεογέννητα. Εάν πατέρας ή μητέρα επιτρέψει κάτι τέτοιο, το σφράγισμα δεν θα πιάσει στο παιδάκι. Θα πιάσει όμως στο να σφράγει στο πατέρα ή μητέρα και μητέρα. Είναι τελειωμένη. Είναι τελειωμένη. Το παιδάκι που θα σφραγιστεί είναι χαριτωμένο και δεν έχει καμία ευθύνη. Δεν θα είναι όμως όλα παιδάκια, θα υπάρχουν κι άλλα τα οποία θα έχουν κάποια ηλικία, 10, 13, 12, 15. Μιλάω για το κοντινό μας μέλλον. Το να χάσω τη ζωή μου, θα φύγω κάποια μέρα. Το να χάσω την ψυχή μου, αλήθεια σας λέω, εάν βλέπατε για ένα δευτερόλεπτο τι πάει να πει απώλεια ψυχής, θα ανοίγατε τη γη, να μπαίνατε μέσα, να κουκουλωθείτε με χώμα και θα περιμένατε να πεθάνετε, έτσι για σας αυτός ο θάνατος θα ήταν ό,τι ωραιότερο. Για να μην τυχόν και κάνετε το λάθος και σφραγιστείτε. Είναι απερίγραπτη η κόσμη των αισθήσεων. Εκεί που πάνε οι ψυχές, οι απολυμένες. Ακόμα δεν υπάρχει τέτοια καταδίκη για το ανθρώπινο σύστημα. Υπάρχουν όμως τομείς που πάνε και μένουν ψυχές. Αυτές που υπηρετούν
τις δυνάμεις του σκότους, το σατανά, αυτοί που υπηρετούν και χρησιμοποιούν τη μαγεία, αυτοί που βλασφημούν τα θεία, αυτοί που εμπέζουν τα θεία, που δεν τα δέχονται, δεν τα πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα τα βρίζουν. Και αφού δεν πιστεύεις στον Χριστό και στην Παναγία, γιατί μου την βρίζεις, γιατί μου τον βρίζεις? Υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια βουδιστές και άλλοι τόσοι μουσουλμάνοι. Γιατί κανένα έργο δεν έχει γυριστεί με δαιμονισμένους να βρίζουν τον Βούδα, να βρίζουν τον Μωάμεθ? Παρά μόνο τον Χριστό βρίζουν. Θα είσαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά. Προσέξτε, θα τελειώσουν οι γεννήσεις, δεν θα υπάρχει πια. Μπορεί ο λόγος να φανεί ότι είναι λόγω ραδιενέργειας, πυρηνικού πολέμου, μπορεί λόγω επιδημιών. Σημασία έχει ότι θα σταματήσουν οι γεννήσεις και θα είναι όλοι εδώ κάτω. Κρίνε ζώντες εμείς και νεκρούς αυτούς που εμείς έχουμε χάσει, αλλά είναι εδώ. Και θα πείτε, εάν Παναγιώτη έχουμε κάνει 1 εκατομμύριο καθόδους, ποια από όλες είναι αυτή που θα κρυθεί? Με έχουν ρωτήσει, γι' αυτό σας το λέω και απαντώ. Ένας άνθρωπος είναι 50 χρονών και κλέβει την εφορία από 20. Τον πιάνουν 50 ετών. Και πει ο άνθρωπος των 50 ετών, κοιτάξτε, εγώ την απάτη που έκανα, την έκανα όταν ήμουν 20 ετών. Τώρα είμαι 50, δεν μπορείτε να με αγγίξετε. Εσείς τι λέτε, μπορούν ή δεν μπορούν? Έτσι λοιπόν, εάν έχετε περάσει 1 εκατομμύριο εμπειρίες καθοδικές, όλες είναι εγγεγραμμένες στις μνήμες, τις κυταρικές. Η τελευταία προσωπικότητα είναι αυτή που τις έχει όλες αυτές μέσα της. Και βάσει της προσωπικότητος αυτής της τελευταίας θα κριθεί η προσωπικότητα αυτή με ό,τι κουβαλάει και συνεπάγεται. Ίσως να σας δυσαρεστώ, ίσως να φοβόσαστε. Αλήθεια σας λέω ότι όταν στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, έχετε τα γεγονότα αυτά γύρω σας, θα λέτε από μέσα σας, να είσαι καλά όπου και να είσαι ρε Παναγιώτη. Γιατί άλλο το να μην ξέρω και να μου έρθουν ξαφνικά, και άλλο να είμαι προετοιμασμένος όσο μπορώ να είμαι προετοιμασμένος. Το υποσυνείδητο απελευθερώνει μηχανισμούς αντιστάσεως και μπορείς και επιβιώνεις. Αν σε πιάσεις τον ύπνο, απολέστης. Γι' αυτό στέλνει το μήνυμα ο Ιησούς: «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός», που είναι το σκοτάδι, το νοητικό. «Και μακάριος ο δούλος όν ευρίσκει εγρηγορούντα». «Ανάξιος ο δούλος όν ευρίσκει ραθυμούντα». Ο ένας είναι γρήγορος γιατί ερευνά, ο άλλος τεμπελιάζει και δεν ερευνά, και η απώλεια βρίσκεται σε εκείνον. Πιστεύω
να μην σας κούρασα. Και πάλι σας λέγω, αλήθεια σας λέω, χρησιμοποιήστε τη Θεία Ευχαριστία. Χρησιμοποιήστε τη. Μην ακολουθείτε ανθρώπους οι οποίοι ζυβρίζουν τα Θεία. Μην ακολουθείτε ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε Θεό. Είναι κύβδηλη. Είναι επικίνδυνη. Στραφείτε στο πρόσωπο του Κυρίου. Θα δείτε γύρω σας να καίγονται άνθρωποι. Θα είναι δίπλα σας και θα εξαϊλώνονται από καύση. Και εσάς δεν θα σας ακουμπάει τίποτα. Και θα καίγονται δίπλα σας. Θα πυρακτώνονται και θα εξαφανίζονται μπροστά σας. Και εσείς ούτε τρίχα θα πειράζετε από την κεφαλή. Εκεί θα δείτε ότι αυτή η σωτηρία σας είναι αποτέλεσμα των πράξεών σας και των προσπαθειών σας κατά τη διάρκεια της ζωής εδώ κάτω. Αγαπήσατε το Χριστό, λατρεύστε το Χριστό, και ο Χριστός τον κάθε ένα από εσάς έχει άγγελο, όχι με φτερά. Έχει άγγελο και σας προστατεύει ακόμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σας προστατεύει, διότι από την ώρα που εμφανίζεστε, γεννιέστε εδώ κάτω, ένας άγγελος είναι υπεύθυνος κατά όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Οι ενέργειες που εκπέμπετε, οι θετικές που σας μεταδίδει με τη γνώση και τη σοφία του, τις βγάζετε από την άβρα. Ο άγγελος παίρνει τις ενέργειές σας, τις θετικές. Και όταν φτάσει σε κάποιο στάδιο, ας το πούμε, που θα μαζέψει ένα ποσοστό ενέργειας, αυτό το ποσοστό ενέργειας θα τον τραβήξει προς ανώτερα αγγελικά επίπεδα, οι σφαίρες, έλκεται. Η θέση όμως που αφήνει θα την καταλάβει η δική σου η ψυχή. Όταν λοιπόν πράτεται λάθος, αυτός κάποια στιγμή με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου θα λάβει το ποσοστό του, γιατί υπηρετεί τον άνθρωπο. Εάν φύγει, τότε στη θέση του έρχεται άλλος άγγελος. Προσέξτε το. Ετοιμαστείτε για την αγγελική σας υπόσταση. Δεν λέω τίποτα από ό,τι σας είπα. Δεν είναι ψευδές. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Έρωστε και ευδαιμονείτε.